Μάλιστα, Χρήστο, να σε ρωτήσω κάτι. Όσο ήσουν εδώ, γιατί έχεις κάνει και πολλές παραστάσεις και πάρα πολλά σύριαλ, ενώ έχεις μια μεγάλη πορεία στην Ελλάδα, είχες βρεθεί ποτέ μάρτυρα σε αντίστοιχες περιπτώσεις που ακούμε τον τελευταίο καιρό με τις καταγγελίες, είτε μπορεί και ως θύμα. Ή και ο ίδιος να έχει υποστεί παρενόχληση. Όπως σας είπα, μια πικρή εμπειρία και μια εμπειρία η οποία ήταν άχαρη και παγωτική. Εγώ προσωπικά είχα μια εμπειρία με έναν σκηνοθέτη πολύ μεγάλο, ο οποίος με κάλεσε, πήγα στην ακρόαση, ήμουν 19 χρονών, ήμουν ακόμα στη σχολή, πήγα στην ακρόαση, ψάχναν αγόρια για το χορό, πήγα στην ακρόαση, ήταν σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, έκανα την ακρόαση, τελειώνει η ακρόαση, μου ζήτησε να γδυθώ, γδύνομαι και μένω με το εσώρουχο και μου λέει πρέπει να γδυθείς εντελώς. Και λέω γιατί, για ποιο λόγο. Μου λέει γιατί πρέπει να δω αν όντως, λέω ναι αλλά βλέπετε. Και τέλος πάντων ντύθηκα και έφυγα γιατί δεν ένιωσα ένιωσα πολύ άβολα. Ο σκηνοθέτης δεν βρίσκεται πια στη ζωή, οπότε δεν έχει νόημα να αναφέρω ούτε και να καταγγείλω ούτε να πω για το όνομά μου. Απλά σας λέω ένα μικρό περιστατικό που έχει συμβεί και σε μένα. Οπότε όλοι έχουμε μια παγωτική ιστορία με ανθρώπους οι οποίοι είτε καταχράστηκαν την εξουσία, είτε είναι πρωταγωνιστές και πάνω στη σκηνή μας συμπεριφέρθηκαν απέσια, είτε πάνω στην πρόβα μας συμπεριφέρθηκαν απέσια με έναν τρόπο το οποίο έκαναν κατάχρηση εξουσίας, δηλαδή τύπου ένας παραγωγός μπορεί να σου πει άλλο, δεύτερο περιστατικό. Για να σας πω πιο συγκεκριμένα. Έχω κλείσει την πρώτη μου σειρά στο Μέγκα, 23 χρονών, και κάνω το πρώτο επεισόδιο. Φεύγει το επεισόδιο, πάει στο κανάλι, δεν παίρνουν την έγκριση για μένα. Με παίρνει ο σκηνοθέτης, μου λέει, κοίταξε να δεις, δεν θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας, ευχαριστώ πολύ. Παίρνω εγώ την παραγωγή τηλέφωνο και μιλάω με έναν παραγωγό, ο οποίος του λέω, θα πρέπει να πληρωθώ για το επεισόδιο που δούλεψα. Και μου λέει, δεν θα πληρωθείς γιατί δεν έχει προβληθεί το επεισόδιο και όχι μόνο δεν θα πληρωθείς, εάν πας σε δικηγόρο, να ξέρεις ότι δεν θα φροντίσω να μην ξαναδουλέψεις ποτέ στην ελληνική τηλεόραση. Ήταν εκφοβισμός δηλαδή. Δεν ήτανε. Προφανώς. Χρήστο. Εγώ όχι μόνο δεν δούλεψα στην ελληνική τηλεόραση, αλλά έχω φτάσει να δουλεύω και στην Αμερική. Εντάξει, πήγες στο HBO μετά, εντάξει. Εγώ θέλω να σταματήσω. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι για το περιστατικό που περιέγραψες και είναι ακριβώς στη δίνη αυτών των περιστατικών είμαστε αυτές τις μέρες στην Ελλάδα. Ναι. Όταν ήσουν 19 ετών, φαντάζομαι ήσουν ακόμα στη σχολή, δεν είχες μπει ακόμα στη σχολή. Ήμουν στο δεύτερο έτος στη σχολή. Το δεύτερο. Και η οντισιόν σου φαντάζομαι ότι ήταν για παράσταση ή αρχαίας τραγωδίας ή κομμωδίας για τον χορό. Ναι. Άρα δεν ήταν καν για πρωταγωνιστικό ρόλο όταν σου ζήτησαν να γδυθείς. Ήταν για να συμμετάσχεις στο σύνολο ενός χορού. Μάλιστα. Και αυτό ήταν ένα pattern, Χρήστο. Συγκεκριμένος το έκανε σε όλους. Έμαθες, μετά μιλήσατε με τους υπόλοιπους που ήσασταν στην οντισιόν, ότι τύπου μου το έκανε και εμένα. Δεν έμαθα. Δεν μπορούσα να μιλήσω μετά από αυτό το περιστατικό. Δεν είχα δηλαδή ούτε. Ήταν τόσο παγωτικό που δεν μπόρεσα ούτε να το μοιραστώ. Είπα, okay, θα κάνω πώς. Δεν μπορούσα να μιλήσω. Είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει. Ακούστε λίγο. Όταν γίνεται κατάχρηση εξουσίας ή όταν γίνεται κάτι τέτοιο, ειδικά όταν βρίσκεσαι σε πολύ μικρή ηλικία, δεν μπορείς να το καταλάβεις τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Και όπως είπε και ο αγαπητός κ. Μοθωνέος, γίνεται κάτι σε σένα και δεν το καταλαβαίνεις. Όπως το ίδιο έγινε και στα παιδάκια που άσκησε σε εξουσία ή βία ο Μάικλ Τζάκσον. Ο Μάικλ Τζάκσον. Όλα αυτά τα γεγονότα που ο Μάικλ Τζάκσον είχε τα παιδάκια στο κρεβάτι του και κοιμόντουσαν μαζί τους, αλλά δεν έκανε υποτίθεται κάτι. Αλλά αυτό δεν υπάρχει πιο παγωτικό και πιο συχαμερό πράγμα. Ναι, αυτό είναι το παιδάκι, αυτό δεν μπορούσε να καταλάβει λοιπόν. Στον δρόμο της δικαιοσύνης. Είναι μια διαφορετική περίπτωση. Γιατί τα πηγαίναν οι μαμάδες. Ναι. Τέλος πάντων. Άλλη είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό, άλλη συζήτηση. Αλλά όλοι έχουν μια εμπειρία τελικά και ανασύρονται μνήμες και σε ενήλικες και σε ενήλικες που τότε ήταν παιδιά. Που νομίζω δηλαδή και εσύ θα έχεις κάνει πολλά χρόνια να σκεφτείς αυτό που σου συνέβη τότε. Και τώρα σου ξύπνησε αυτό το βίωμα με όλα αυτά που γίνονται εδώ και ακούς.
Παιδιά, συμβαίνει σε όλους τους τομείς, σε όλα τα επαγγελμάτα. Δυστυχώς. Και αυτό πρέπει να σταματήσουμε. Ναι, αυτό, ναι, ίσως αυτή είναι η αρχή. Αυτή είναι η αρχή, ναι, ελπίζω να είναι η αρχή και ελπίζω να ξεκαθαρίσει το τοπίο και... Εάν ο σκηνοθέτης ήταν εν ζωή, θα ήσουν έτοιμος να καταγγείλεις το όνομά του? Φυσικά, σε περίπτωση που κινδύνευαν και άλλα άτομα, φυσικά, ναι. Από τη στιγμή που δεν είναι στη ζωή, δεν υπάρχει λόγος να το κάνει, δεν μπορεί να πειράξει κανένα πια. Ναι, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Χρήστο μου, σε υπερευχαριστούμε που ήσουν στην παρέα μας. Χαρήκαμε πολύ και χαιρόμαστε πάντα να σε βλέπουμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Να συνεχίσετε το έργο σας και να ξεκαθαρίσει όλο αυτό το τοπίο και να είμαστε πάλι όλοι καλά με χαμογελαστά πρόσωπα. Ευχαριστούμε πολύ, πολύ. Να είσαι καλά και φιλιά στο μωρό και στη γυναίκα σου. Φιλάκια. Καλή συνέχεια.